Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα προϊόν για κάμερα. Είναι ένα, ας το πούμε, τρίποδο. Είναι αυτό που βλέπετε να κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Είναι ένα desk mount camera stand. Κατά βάση είναι ένας βραχίωνας, τον οποίο τον στερεώνουμε σε μια επιφάνεια η οποία είναι επίπεδη και τη χρειάζεται να το βιδώσουμε και θα το δούμε όλα ευθύς αμέσως μόλις το ανοίξουμε. Και σε αυτό μπορούμε να στηρίξουμε μία κάμερα επάνω. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα. Πάμε να το ανοίξουμε. Η συσκευασία, σαν συσκευασία, είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι από μία εταιρεία η οποία λέγεται Tarion. Εδώ πέρα έχει απλά στο πλάι ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα κόψουμε ευθύς αμέσως για να το ανοίξουμε. Και εμείς θα πρέπει να βρούμε αυτό εδώ πέρα από μέσα. Ανοίγοντάς το. Έρχεται μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία και πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε όλα. Το συγκεκριμένο, ας τα πετάξουμε κάτω, αυτά είναι έτσι. Τι έχουμε εδώ? Εδώ από ό,τι καταλαβαίνω είναι η βάση, ναι, αυτό εδώ πέρα είναι η βάση του βραχίωνα, είναι αυτό το οποίο βιδώνουμε πάνω στην επίπεδη επιφάνεια για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον βραχίωνα, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Και έχει κάτι άλλο μέσα. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι μία κεφαλή με μία βίδα άλλη από κάτω. Και έχουμε μέσα επίσης και το βιβλιαράκι, το οποίο μας δείχνει πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το βιδώσουμε, γενικότερα να το στερεώσουμε εκεί πέρα που θέλουμε. Έχει επίσης εξωτερικά, και θα σας το πω ευθύς αμέσως, κάποιες λεπτομέρειες. Το συγκεκριμένο ζυγίζει 1,17 κιλά. Μπορεί να κρατήσει μια κάμερα η οποία έχει μέγιστο βάρος 3 κιλά. Η διάμετρος από τους σωλήνες, θα τα δούμε ευθύς αμέσως αυτά, είναι στα 30 χιλιοστά. Ενώ το μέγιστο μήκος όλου του σωλήνα όταν τον ανοίξουμε ευθεία είναι από 57 μέχρι 110 εκατοστά από ό,τι βλέπω. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε για να το δούμε. Είμαι αυτή τη στιγμή στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, οπότε θα το στηρίξω στα κάγκελα από το μπαλκόνι, τα οποία είναι flat, για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να το τοποθετήσουμε και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε το βραχίο να σπάσει, να λυγίσει τα πάντα. Η συσκευασία δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Το βιβλιαράκι, αν σας το δείξω, λοιπόν, έχει οδηγίες στα κινέζικα, στα γερμανικά από ό,τι βλέπω και στα αγγλικά. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Μας δείχνει όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζουμε. Μας δείχνει επίσης και μια λεπτομέρεια που αφορά την τοποθέτηση. Θα σας το πω αμέσως μετά. Εδώ έχουμε αυτό, δείτε το, είναι έτσι. Βγάζουμε εδώ πέρα το λαστιχάκι το οποίο έχει. Εδώ πέρα, τι έχει, έχει και κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Εδώ πέρα μέσα έχει και αυτό. Θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, ανοίγουμε αρχικά το συγκεκριμένο. Αυτό δεν είχε κάποιο άλλο αυτοκόλλητο που να το κρατάει δεμένο, ήταν μόνο αυτό. Άρα λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε να σας δείχνω. Έχουμε αυτό εδώ το οποίο ξεβιδώνει, ενώ αντίστοιχα έχουμε και αυτόν εδώ πέρα τον σωλήνα, ο οποίος είναι βιδωμένος εδώ πέρα από κάτω με μια βίδα εξάγωνη η οποία είναι... Παίρνει πάρα πολύ ώρα για να ξεβιδωθεί το συγκεκριμένο. Η εξάγωνη βίδα είναι εδώ πέρα μέσα σε μια τρύπα που έχει, άρα αυτό μπορούμε και να το ξεβιδώσουμε εφόσον θέλουμε. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορεί να μπει σε αυτό εδώ πέρα, γιατί αν το δείτε, εδώ έχει ακόμη ένα κενό. Λογικά είναι για να μπορέσουμε να περάσουμε ίσως κάποιον άλλον βραχίωνα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Εδώ πέρα επίσης μας γράφει Tarion. Και έρχεται λοιπόν αυτό εδώ πέρα, αφού το ξεβιδώσουμε, και μπαίνει εδώ. Θα το ξεβιδώσω λίγο ακόμα για να μπορέσω να το τοποθετήσω, γιατί θα αρχίσω να το βάζω κατευθείαν και θα τα συναρμολογώ επί τόπου για να τα δούμε όλα. Δείτε μόνο μία μικρή λεπτομέρεια που έχει εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα το βραχίωνα βλέπετε που έχει ένα μαυράκι, ένα εδώ σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, ένα πλαστικό. Αυτό εδώ είναι για να πιάνει κόντρα,
ούτως ώστε όταν το τοποθετούμε στην επιφάνεια που θέλουμε να το αφήσουμε, για να μην κρατσουνάει ή για να μην χτυπάει. Γενικότερα, είναι πολύ έξυπνη ιδέα. Εγώ δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει κάποιον βραχίωνα αντίστοιχο. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή πώς το έχω τοποθετημένο εγώ εδώ. Το έχω σφίξει εντελώς. Έχει πιάσει για τα καλά. Και αν σας το δείξω, βλέπετε εδώ πέρα με το χέρι που το κουνάω, δεν φεύγει καθόλου, δεν κουνιέται. Άρα τη δουλειά του, αυτήν για την οποία έχει αγοραστεί, θεωρώ ότι θα την κάνει μια χαρά. Σαφώς μπορούμε να το σφίξουμε λίγο ακόμα εφόσον θέλουμε, αλλά δεν πάει πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα είναι το μέγιστο. Στην πορεία ερχόμαστε και βγάζουμε αυτό εδώ πέρα. Επίσης δεν είχε κάποιο αυτοκόλλητο. Αυτά εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε είναι έτσι. Έχουμε τον βραχίωνα τον συγκεκριμένο. Αυτά επίσης βιδώνουν και ξεβιδώνουν, σφίγγουν δηλαδή από εδώ. Και πάμε να δούμε λίγο τα βασικά. Αυτή είναι εδώ πέρα η πλευρά, όπως το βλέπετε, είναι αυτή που μπαίνει εδώ και βιδώνει. Το βιδώνω εγώ επί τόπου για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε ευθύς αμέσως και να δούμε πώς ακριβώς στέκεται. Αυτό λοιπόν έχει έρθει και έχει κουμπώσει στο μέγιστο. Μόλις κουμπώσει φαίνεται ακριβώς έτσι. Εδώ πέρα δηλαδή είναι η ένωση. Το λευκό το σημείο από το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εντάξει. Επίσης, όπως μπορείτε να δείτε, εγώ σας το κουνάω αυτή τη στιγμή. Δεν κάνει κάποιο κενό, δεν κουνιέται, δεν θα έχουμε κάποιο θέμα όσον αφορά το συγκεκριμένο. Και πάμε τώρα να το ανοίξουμε, να το στήσουμε. Γενικότερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Ξεβιδώνουμε αυτά από εδώ. Ξεβιδώνοντας τα, βλέπετε ότι αυτά αρχίζουν και παίζουν. Βλέπετε πως κάνει. Αυτά μπορούμε να τα βάλουμε και να τα τοποθετήσουμε όπως θέλουμε. Με μία μικρή λεπτομέρεια, μπορείτε να δείτε ότι μπορούμε να τα κάνουμε έτσι. Μπορούμε, εκτός από το να το κάνουμε πάνω κάτω, και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, μπορούμε αυτό να το γυρίσουμε και δεξιά αριστερά. Άρα μπορούμε τον βραχίωνα να τον χρησιμοποιήσουμε για να τον πάμε προς όποια κατεύθυνση θέλουμε, αναλόγως το που θέλουμε να έχουμε στήσει την κάμερα. Αυτό εδώ λοιπόν μπορεί να κρατήσει μέχρι 3 κιλά. Για να μπορέσουμε να βάλουμε πάνω μια κάμερα. Πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα. Έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα το σημείο, για να μην χτυπήσω κιόλας εγώ εδώ. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα που είναι η κεφαλή, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε μια βάση, είτε την κάμερά μας είτε μια βάση για ένα κινητό. Και έχουμε αντίστοιχα αυτά εδώ πέρα μέσα, ας αφήσω αυτό εδώ, τα οποία είναι δύο κλειδιά εξάγωνα. Έχουμε επίσης αυτό εδώ πέρα και έχουμε επίσης και αυτήν εδώ πέρα τη βίδα. Δεν ξέρω αν την πιάνει η κάμερα για να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι και αυτήν εδώ πέρα η βίδα. Όσον αφορά λοιπόν τις βίδες, αυτό εδώ πέρα, όπως επίσης και αυτά εδώ πέρα, γενικότερα μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί αυτά εδώ πέρα τα δύο είναι διαφορετικά μεγέθη. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι για 3/8 υποδοχή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάτι. Ενώ αντίστοιχα υπάρχει και ο αντάπτορας ο συγκεκριμένος, τον οποίο μπορούμε να βιδώσουμε εδώ και να μετατρέψουμε το 3/8 σε 1/4. Αυτό το 1/4, όπως επίσης και αυτήν εδώ πέρα την βίδα που βλέπουμε εδώ, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εάν θελήσουμε για να μπορέσουμε να βιδώσουμε τη βάση από ένα κινητό, όπως είναι αυτή που βλέπετε να κρατάω εγώ αυτή τη στιγμή και να την βιδώνω, εφόσον θελήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε με κάποιο κινητό, ή μπορούμε αντίστοιχα εδώ πέρα αντί για τη βάση του κινητού να βάλουμε τη βάση της κάμερας, το στήριγμα της κάμερας, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και να βάλουμε την κάμερά μας εδώ πέρα, γιατί μπορούμε να χρειαστεί να βάλουμε την κάμερά μας σε ένα σημείο που δεν βολεύει να μπει κάποιο τρίποδο, ή να τη βάλουμε να πιάνει από πάνω αν θέλουμε να κάνουμε λήψεις από ψηλά. Είναι κάτι το οποίο βολεύει πάρα πολύ, ενώ αντίστοιχα η μικρή βίδα την οποία σας έδειξα προηγουμένως, την είχα τοποθετήσει επάνω στο εξάγωνο το κατσαβίδι, υπάρχει για τον εξής λόγο. Εδώ πέρα στο πλάι έχει ένα μικρό τάφ με το οποίο βιδώνουμε και ξεβιδώνουμε για να μπορέσουμε να στερεώσουμε το συγκεκριμένο, για να μπορεί να μένει σταθερό, γιατί αλλιώς αν από εδώ το ξεβιδώσω βγαίνει όλος αυτός ο βραχίωνας και μένει αυτό εδώ πέρα το κάθετο. Οι οδηγίες μας λένε ότι αν θελήσουμε το συγκεκριμένο να το βάλουμε κάπου κάθετα. Και το τι σημαίνει το κάπου κάθετα? Σημαίνει ότι αυτό το παίρνουμε από το κάγκελο όπως το έχω τοποθετήσει εγώ, το ευθυγραμμίζουμε όλο και το βάζουμε κάπου να στέκεται όλο σε οριζόντια τοποθέτηση. Βγάζουμε το τάφ, το οποίο υπάρχει εδώ πέρα, παίρνουμε
τη βίδα τη συγκεκριμένη, την οποία βλέπετε να σας δείχνω αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, και βιδώνουμε στη θέση του ΤΑΘ, αυτή είναι εδώ πέρα τη βίδα. Κάνοντας το αυτό, ο συγκεκριμένος αβραχίωνας, εφόσον το τονίζω και πάλι θέλουμε να τον τοποθετήσουμε μόνο οριζόντια, γίνεται πιο σταθερός. Άρα λοιπόν είναι λίγο πιο σίγουρη η τοποθέτηση για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς ότι η κάμερά μας, το κινητό μας ή οτιδήποτε θέλουμε να τοποθετήσουμε εκεί πέρα πάνω δεν θα πέσει και θα παραμείνει όρθιο. Όσον αφορά το μέγεθος, σας έχω πει ότι το μέγιστο στο οποίο μπορεί να πάει είναι τα 110 εκατοστά. Εδώ πέρα υπολογίστε ότι μιλάμε για αυτό εδώ πέρα το μήκος το οποίο είναι στα 52 εκατοστά και άλλα 52 εκατοστά είναι το συγκεκριμένο μαζί με όλα αυτά, είναι στα 110 το μέγιστο. Η βάση εδώ από κάτω, αυτό δεν μου δίνει πληροφορίες για το πόσο μεγάλη είναι. Για να έχετε μία εικόνα και μία άποψη μεγέθους, αν αυτό εδώ πέρα πάρω και το ανοίξω στο μέγιστο, σας το δείχνω με το κινητό μου, το οποίο είναι το Huawei Mate 50 Pro. Το κινητό υπολογίστε ότι σε χιλιοστά στο πλάτος του είναι 75,5, άρα αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι πόσο, 60, κάπου εκεί, σε μέγεθος. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το τρίποδο ή ο βραχίωνας, για να το πούμε και ακριβώς, από την εταιρεία Tarion. Αυτό εδώ πέρα ανοίγει, σφίγγει και το κάνουμε ό,τι θέλουμε για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Είναι φτιαγμένο όλο από μέταλλο, εκτός από αυτές εδώ πέρα τις συνδέσεις οι οποίες είναι πλαστικές. Όλο το υπόλοιπο είναι φτιαγμένο από μέταλλο. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το μαύρο χρώμα το οποίο βλέπετε. Σας το ξεβιδώνω εγώ από εδώ αυτό τελευταία φορά για να το δείτε πώς χωρίζει. Συνολικά αυτό εδώ πέρα είναι 1 κιλό περίπου, δεν είναι πολύ βαρύ. Μπαίνει μόνο σε οριζόντιες επιφάνειες ή γενικότερα σε ευθείες επιφάνειες για να μπορέσουμε να το σφίξουμε αυτό εδώ πέρα βιδώνοντάς το, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατηθεί. Και είπαμε ότι το μέγιστο μήκος από το συγκεκριμένο είναι στο 1,10. 52 εκατοστά είναι το κάτω μέρος της βάσης και άλλα 52 εκατοστά είναι αυτό. Σας το δείχνω εδώ πέρα. Το βλέπετε λοιπόν εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι. Ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για κάθε καινούριο αντικείμενο το οποίο ανεβαίνει και για κάθε καινούριο βίντεο. Like, share, subscribe φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας, καλή συνέχεια, σας χαιρετώ, γεια σας.